επειδή δεν σας ξέρω και είναι η πρώτη φορά που σας βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή την γνωριμία, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν φήμες ότι είστε η πιο σχιζοειδής τριάδα αντρών που έχει μαζευτεί φέτος στο ελληνικό θέατρο, στο θέατρο Νους. Έχετε να πείτε, έχετε να κάνετε κάποια δήλωση πάνω σε αυτό ή απλώς το αποδέχεστε? Το αποδεχόμαστε. Το αποδέχεστε. Εκτός αν θέλει να πει κάτι άλλο. Δεν ξέρω από πού βγήκε αυτή η μυρωδιά δρόμου. Λέω πληροφορίες. Πριν από κάθε κουβέντα που κάνω, τέτοιες πληροφορίες λέω και τις καταθέτω. Μάλιστα. Κώστα, τίποτα? Καμία... Όχι, συμφωνώ με τον Μπούλη. Άμα πούμε για τρέλα και ότι είμαστε τρελοί, θα κάνει πιο πολλά νούμερα. Αν πούμε ότι δεν είμαστε σχιζοειδείς, αυτοί δεν θα το δει άνθρωπος. Επικοδομητικά σχιζοειδείς. Επικοδομητικά σχιζοειδείς. Η δημιουργική τρέλα. Η δημιουργική τρέλα. Θέλει και την κόντρα, Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο θέατρο Νους. Ναι, το παραδεχόμαστε. Το αποδεχόμαστε, μάλλον. Το αποδέχεστε. Βρισκόμαστε στο θέατρο Νους, όπου θα μιλήσουμε μετά για την παράσταση. Αλλά με αφορμή τον τίτλο της παράστασης, η οποία είναι «Πες μου ότι είναι ψέμα, επιχείρηση οροπός». Επειδή είστε και τρεις μπαμπάδες, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε πει λίγα ή πολλά ψέματα στα παιδιά σας? Εγώ από τότε που άρχισε να καταλαβαίνει η κόρη μου, γιατί είναι 12 τώρα, προσπαθώ να μην της λέω ψέματα. Και μάλιστα προσπαθώ να της λέω αυτά τα πράγματα που ενστερνίζομαι και καταλαβαίνω τώρα με την ψυχή, όχι με το μυαλό. Γιατί με το μυαλό καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα. Προσπαθώ να την κάνω να εστιάσει σε αντικειμενικές έννοιες. Όπως, ας πούμε, η συγγνώμη που οφείλουμε και όχι η δικαιοσύνη που μας οφείλουν και είμαστε πάντα αδικημένοι, καταλαβες. Αν συνέχεια νομίζεις ότι έχεις αδικηθεί, η ζωή είναι χάλια.